Άγιος Χαραλάμπης. Αφήγηση Κώστας Μπορμπουδάκης. Άγιος Χαραλάμπης, ιερομάρτυρας της χριστιανοσύνης. Στις πηγές αναφέρεται και ως Χαράλαμπος, όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται και ως Χαραλάμπιος. Η μνήμη του εορτάζεται σε Ανατολή και Δύση στις 10 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Χαραλάμπης, Χαραλαμπία και Χαρίλαος. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, ο Χαραλάμπης γεννήθηκε και έζησε στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας επί αυτοκρατόρος Σεπτιμίου Σεβίρου, όταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας εξαπέλυσε σκληρούς διωγμούς κατά των χριστιανών. Ο Χαραλάμπης, που ήταν τότε ιερέας, συνελήφθη με διαταγή του επάρχου Λουκιανού. Ο ίδιος ο Λουκιανός τον υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια για να αρνηθεί την πίστη του. Όταν ο Χαραλάμπης διακήρυξε με παρησία την πίστη του, ο Λουκιανός προσπάθησε με το ξύφος του να πληγώσει το σώμα του. Όμως, ως εκ θαύματος, το χέρι με το οποίο κρατούσε το ξύφος αποκόπηκε και έμεινε κρεμασμένο στο σώμα του Χαραλάμπη. Τότε ο Άγιος προσευχήθηκε και το χέρι του Λουκιανού συγκολλήθηκε στο σώμα του. Βλέποντας αυτό το θαύμα, πολλοί από τους παριστάμενους πίστεψαν στον αληθινό Θεό. Ανάμεσά τους οι Δήμοι Βάπτος και Πορφύριος, οι οποίοι συνεορτάζονται με τον Άγιο Χαράλαμπο στις 10 Φεβρουαρίου. Ταπεινωμένος, ο Λουκιανός διέταξε τον αποκεφαλισμό του Χαραλάμπη, αφού πρώτα το διαπόμπευσε διαμέσου της πόλης. Τμήματα των λειψανών του Αγίου Χαραλάμπη φυλάζονται στη μονή του Αγίου Στεφάνου, στα Μετέωρα και στον ομώνυμο Ναό των Θεσπίων Βιωτίας. Στον Άγιο αποδίδονται δύο θαύματα: η διάσωση της Ζακύνθου από την Πανούκλα το 1728 και η αποτροπή πυρπόλησης των Φιλίατρων από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 19 Ιουλίου του 1944, όταν ο Άγιος παρουσιάστηκε στον ύπνο του διοικητή τους και του άλλαξε γνώμη. Ο Άγιος Χαράλαμπος είναι πολιούχος της Πρέβεζας, του πύργου Ηλίας, των Φιλιατρών και της Κέας, καθώς και προστάτης των Πασχόντων από λοιμώδεις νόσους και των Μαρμαράδων.